ρώτησε με τη 17χρονη μαθήτρια που ακόμη δεν έχει εγγραφεί σε σχολείο για κάποιους ειδικούς λόγους, τους οποίους συζητά μαζί σας με το Υπουργείο, εννοώ με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει διευθετηθεί? Θεωρώ ότι διευθετείται, δεν έχει διευθετηθεί. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι για αυτή την συγκεκριμένη μαθήτρια έχει προταθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Μιλούμε για μαθήτρια ειδικής μονάδας στη σχολή. Μάλιστα. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης με συνοδό, με ψυχολογική στήριξη και όποια άλλη στήριξη κρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή που έχει εξετάσει αυτό το παιδί ότι πρέπει να παρασχεθεί. Και προτάθηκαν και δύο συγκεκριμένα σχολεία στα οποία θα μπορεί να φοιτήσει, ώστε να γίνει επιλογή, ναι, από την οικογένεια. Ένα από τα δύο σχολεία είναι σχολείο της επιλογής της οικογένειας της 17χρονης. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Διότι έχω την αίσθηση πως είναι συγκεκριμένο το αίτημα της μητέρας της. Ναι. Να πάει σε συγκεκριμένο σχολείο. Ναι, όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι πάντοτε επιλογή, υπό την έννοια ότι σε κάθε σχολείο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και ιδιαίτερες καταστάσεις και ισορροπίες οι οποίες θα μπορούσαν να διαταραχθούν. Εμείς σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνουμε είναι διασφαλίζει το καλός νούμερο συμφέρον αυτού του παιδιού μέχρι και με μεταφορικό μέσο. Ναι, θα ρωτούσα αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, λαμβάνεται υπόψη συνολικά το πρόβλημα. Βεβαίως. Και καλύπτεται βεβαίως ακόμη και το μεταφορικό μέσο από το σπίτι στο σχολείο. Ακριβώς. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν θέλει η μαθήτρια, η οικογένειά της, να εγγραφεί στο σχολείο το οποίο θα έπρεπε κανονικά να εγγραφεί? Έχετε εξετάσει τους λόγους? Είναι δύσκολο θέμα, αντιλαμβάνομαι, είναι ευαίσθητο, ανθρωπιστικό όμως. Είναι δύσκολο θέμα, σχετίζεται και με τις ιδιαιτερότητες αυτού του παιδιού και δεν θα θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι και ούτε εγώ έχω έτσι απαιτήσει. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω τον καθένα είναι ότι όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτήν την περίπτωση, είδαμε το θέμα σε πολύ μεγάλο βάθος. Ολόκληρη επιτροπή κάθισε και εξέτασε όλες τις ιδιαιτερότητες. Τις ιδιαιτερότητες κυρίως του παιδιού, αλλά και των σχολείων που είναι υποψήφια για να φοιτήσει, προτάθηκαν δύο ολοκληρωμένες επιλογές, με ένα πακέτο στήριξης του παιδιού σε δύο διαφορετικά σχολεία, και είμαστε σε αυτή τη φάση, αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει και η οικογένεια, η μητέρα βασικά του παιδιού, για να προχωρήσουμε ακριβώς στην επανένταξη του παιδιού στη σχολική μονάδα. Πάντως είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι οι λύσεις έχουν αναφερθεί στην οικογένεια και αναμένεται πλέον την απάντηση. Και σίγουρα υπάρχουν επιλογές. Και εγώ εκλαμβάνω ως πολύ θετικό και αυτό το μήνυμα που στέλνετε, ότι είστε δίπλα τους, όποια και είναι η απάντησή τους, έτσι. Βεβαίως. Διότι είναι ευαίσθητα θέματα και είναι κρίμα ένα παιδί 17 χρόνων, το οποίο αντιμετωπίζει συγκεκριμένα προβλήματα, να μην μπορεί να πάει στο σχολείο για τους λόγους που επικαλείται. Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Διευκρίνηση, διότι...